2008 στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Παίρνει το πέμπτο του πρωτάθλημα ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο οποίος επέστρεψε και πάλι στις γεμάτες σεζόν την φετινή χρονιά. Με το σημερινό έπαιξε 24 παιχνίδια μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό την περσινή χρονιά. Φέτος επιστρέφει δυνατός και βοηθά πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Πήρε και αυτό το μετάλλιό του. Που λέει, καλά ρε Φερετινό, δεν παρέμφθηκες πάλι Φιέστα? Του απάντησα όχι. Ρωτάω εσάς, όλους και τους 32-115. Βαρεθήκατε να πανηγυρίζετε? Ήρθε η ώρα λοιπόν που περιμέναμε. Η ιστορία και τα 40 πρωταθλήματα συναντάνε το 41ο. Έφτασε η ώρα της κορύφωσης της βραδιά. Πριν όμως το κύπελο από τον Γιάννη Μοραλή. Πλησιάζει η ώρα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Μαρινάκης. Με το κύπελο. Ποιος θα ανέβει και αυτός στην σκηνή. Πάει κοντά στους ποδοσφαιριστές. Και όλοι μαζί. Ο πρόεδρος ανέβηκε. Θα σηκώσει τους ουρανούς στο πρωτάθλημα. Συνοδεία των 40 προηγούμενων τροπέων πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό. Είμαστε η ώρα της τέψης έφτασε. Για πάμε λοιπόν στο Καραϊσκάκι. Πρώτα θα σηκωθούν τα προηγούμενα 40 τρόπαια από τα παιδιά των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Κερκίδα πλέγεται. Τα καπνογόνα ανάβουν. Αντίστροφη μέτρηση υπό τους ήχους των τυμπάνων. Πάμε λοιπόν! Φύγαμε! Οι πρωταγωνιστές πάμε, περιμένουν. Πάμε. Τώρα σηκώνονται τα τρόπαια. Πρώτα τα προηγούμενα 40 και το 41ο από τα χέρια του Προέδρου Μητσοτακίου Ολυμπιακού στους αρχηγούς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδας για τη σεζόν 2013-14. Το 41ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και 16ο τα τελευταία 18 χρόνια. Με ρεκόρ διαφοράς από το δεύτερο, με καλύτερη άμυνα και επίθεση και σε μια χρονιά που κατάφερε να συνδυάσει την παραμονή στην κορυφή σε επίπεδο πρωταθλήματος με την εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη και την παρουσία στη φάση των 16 του Champions League. Είναι ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, ο Μίτσελ. Τον βλέπετε και αυτόν. Καθώς αρχίζουν να εκτοξεύονται βεγγαλικά. Μέσα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, σιγά σιγά θα αρχίσουν και έξω από αυτό. Τρομερές εικόνες. Και το πλάνο εκτός Γεώργιος Καραϊσκάκης. Καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού ένας-ένας παίρνουν στα χέρια τους το πρωτάθλημα της φετινής σεζόν, το 41ο στην ιστορία των Ερυθρόλευκων. Και σιγά σιγά βέβαια θα αρχίσει και ο γύρος του Τριάμβου μπροστά στον κόσμο της ομάδας που έχει μείνει στη θέση του και περιμένει να αποθεώσει και από κοντά τους πρωταγωνιστές.